σπιτικό φρούτο ποτό. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 12 πορτοκάλια, 1 κιλό ζάχαρη, νερό. Πανεύκολα τα υλικά για αυτό το συγκεκριμένο ποτό. Είδατε, είναι και υλικά που υπάρχουν τώρα παντού, πορτοκάλια γεμάτο. Όλο αυτό το σούπερ μάρκετ, οι μανάβιδες, δεν υπάρχει πρόβλημα να τα βρούμε δηλαδή. Και είναι πολύ ωραία πρόταση αυτή, γιατί τώρα που κρυώνει σιγά σιγά ο καιρός και έχουμε πολλά τραπέζια στο σπίτι με συγγενείς και με φίλους, είναι πολύ ωραία πρόταση για να δώσουμε κάτι ζωστό στα παιδιά μας να πιούν, αντί για να πιούν αναψυκτικά. Γι' αυτό μου ήρθε αυτή η ιδέα. Τι έχουμε κάνει τώρα? Έχουμε στύψει εδώ ήδη 10 πορτοκάλια. Και εδώ έχουμε τα άλλα δύο και έχουμε εδώ τον άνδρα με τα μπράτσα που μπορεί να μας τα στύψει. Ε, μεγάλη μου χαρά. Τι καλά. Επίτηδες, εγώ τον κράτησα εδώ σήμερα για να μου κάνει αυτή τη δουλειά. Είμαι ο λεμονοστήφτης σου. Κατάλαβα. Και τι έχουμε κάνει εδώ? Έχουμε πάρει το ξύσμα από τα 10 πορτοκάλια και θα πάρουμε και από ένα πορτοκάλι το ξύσμα. Αν θέλεις, μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Έλα από εδώ να είσαι πιο άνετα, να πάω από ωραία. Εκεί. Σούπερ. Έχω ανάψει εκεί μία κατσαρόλα. Δεν έχω ανάψει την κατσαρόλα, έχω ανάψει το μάτι κάτω από την κατσαρόλα. Όπου θα μπει μέσα, θα μπουν μέσα αυτά τα υλικά μας. Εντάξει, Γιάννη. Ναι, Δεσποινής. Τι ωραία να μαγειρεύουμε μαζί, να κάνουμε αυτό το ωραίο ποτό. Και τρελαίνομαι πραγματικά για αυτή τη μυρωδιά που δημιουργείται στο σπίτι. Θα δείτε όταν θα το κάνετε με το καλό. Όλο το σπίτι θα μυρίζει πορτοκάλι και είναι μια τόσο ωραία μυρωδιά. Εμένα μου αρέσει πολύ το πορτοκάλι και εμένα. Το χειμώνα. Η διαφήμιση που είδα τελευταία στη τηλεόραση που ανοίγει το παιδί το ψυγείο και βλέπει τη μαμά με την πορτοκαλάδα μέσα. Ναι, ναι, έτσι, ναι, ναι. Μου τώρα. Έτσι είμαστε κι εμείς κάπως. Εν τω μεταξύ, το άλλο ωραίο με αυτό το ποτό είναι ότι δεν χρειάζεται να αφιερώσουμε χρόνο εκείνη τη στιγμή που έχουμε το τραπέζι και τους καλεσμένους και βιαζόμαστε να ετοιμάσουμε όλα τα άλλα φαγητά. Γιατί αυτό το κάνουμε από πριν και το βάζουμε στο ψυγείο και γίνεται ένα σαν σιρόπι κάπως. Θα σας το δείξω τώρα το έτοιμο. Εντάξει, πώς πάει? Τέλεια. Πάω εγώ από εδώ για να ετοιμάσω την πορτοκάλι. Πάρα πολύ. Μπράβο, κάθε μπράβο, μέρα το μπράβο. Πρωί, πριν το σχολείο. Μπράβο σου. Και για το Σαββατοκύριακο έχω αυτό το χυμό. Και η κατσαρόλα. Φωτιά στο πελεχούδι. Καλά. Είπες να βάλω φωτιά εγώ και την έβαλες κατευθείαν. Όχι, τι έγινε. Μια χαρά είναι, τέλεια. Ζητιανό με κάνεις εσύ. Το πορτοκαλί, το στίβο βράδυ και πρωί. Ρίχνω μέσα και το ξύσμα. Τώρα, για να μην ταλαιπωρηθείτε εσείς στο σπίτι, ξέρετε, όταν παίρνουμε ξύσμα ή από λεμόνι ή από πορτοκάλι, θα χρησιμοποιείτε όχι τη πολύ μικρή τρυπούλα, γιατί πρώτα απ' όλα και μένει όλο το ξύσμα μέσα στη ξύστρα και δεύτερο θα τρίβετε με τις ώρες. Θα πάρετε τη μέτρια τρυπούλα, γιατί ούτως άλλως όλο αυτό στη κατσαρόλα θα πάρει μια βράση και θα λιώσει όλο αυτό το ξύσμα μαζί με το χυμό πορτοκάλι. Οπότε μην αγχώνεστε αν είναι μεγάλα τα κομματάκια από το ξύσμα, δεν το καταλαβαίνετε στο στόμα, γιατί είπαμε ότι θα λιώσει μέσα. Ωραία, αυτό το αφήνουμε με τη ζάχαρη. Μη σας φοβίζει που είναι 1 κιλό ζάχαρη με χυμό από 12 πορτοκάλια βέβαια, γιατί αυτό θα λιώσει όλο μαζί, θα κάνει ένα ωραίο σιρόπι, θα πυκνώσει όλο αυτό το υγρό. Αχ, Γιάννη, είναι τόσο ωραίο αυτό το ποτό. Γιατί με κοιτάς έτσι? Τίποτα, θαυμάσω το 1 κιλό ζάχαρη. Έμεινα, 1 κιλό ζάχαρη. Ναι, αλλά δεν ξέρεις πώς το σερβίρουμε. Για να δούμε. Θα σου δείξω. Αυτό το αφήνουμε να πάρει μια ωραία βράση. Όταν θα βράσει, θα το αφήσετε μόνο 2 με 3 λεπτά, σβήνετε τη φωτιά μετά, το αφήνετε να κρυώσει και μετά το βάζετε στο ψυγείο. Και πριν το σερβίρετε, θα το αφήσετε τουλάχιστον 2 μέρες, έρχεται από εδώ ο κύριος, τουλάχιστον 2 μέρες στο ψυγείο, για να γίνει σωστός ο χυμός. Λοιπόν, και τι έχω κάνει, το έφερα από το σπίτι και το έχω βάλει σε ένα πολύ ωραίο μπουκάλι μέσα, τουλάχιστον εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο το μπουκάλι. Είναι ωραία ιδέα και για εσάς, γιατί αν το μπουκάλι κλείνει καλά, τότε κρατιέται και για πολλές μέρες. Ακόμα δεν έχει κλείσει το στόμα σου. Σε ευχαριστώ, μια νέα ιδέα. Θα βγάλω και χυμό στην αγορά. Α, θα βγάλει και χυμό, ωραία. Μπράβο, έλα πιο συχνά στην εκπομπή. Έρχομαι. Μου για ναι, να καλά. Σου δώσω ιδέες. Καρδιά εσείς μου. Στο σπίτι προσέχετε τι γίνεται εδώ. Να σας δείξω πώς το σερβίρουμε τώρα. Mm-hmm. Α, το δικό σου. Εδώ. Να το ρίξουμε και αυτό μέσα στην κατσαρόλα. Λοιπόν, παίρνουμε ένα ωραίο ποτήρι που αρέσει σε εσάς. Παίρνω και παγάκια, με συγχωρείτε. Γιατί για τη συγκεκριμένη περίπτωση μου αρέσει αυτή η ιδέα για παγάκια. Πού είναι το.
Είναι και πειραχτήρης. Είπαμε, υδροχός άντρας, μην μπλέξεις. Μου μπλέξεις. Έμπλεξα. Πού να ξέρω εγώ. Το παίρνουμε από εδώ και αυτό έχει πάρει και ένα καταπληκτικό χρώμα και έχει γίνει πυκτό, όπως λέγεται, πυκνό. Οπότε πυκτό. Πυκτό, μπράβο. Βάζουμε λίγο από αυτό, τόσο λίγο, προσέχεις. Βλέπω. Δηλαδή μην νομίζεις ότι αυτό το πίνουμε όλο με τόση ζάχαρη και προσθέτουμε νερό όσο θέλουμε. Και για να χαρούνε τα παιδάκια μας, παίρνω το πιάτο γιατί το πιάτο κάτι κάνει, θα το στολίσουμε, θα το σερβίρουμε με μπισκοτάκια. Συγχαρητήρια. Έστερ, μπράβο. Έστερ.